πώς αισθάνθηκε. Είδαμε και την πράξη του να προσφέρει τα λουλούδια στην εισαγγελέα. Λίγο να τον ακούσουμε. Καταρχήν, κυρία Κουτροκόη, προς εσάς απευθύνομαι, γιατί σας αισθανόμαστε και πιο δικό μας άνθρωπο, γιατί έχω μάθει ότι έχετε και κάποιους συγγενικούς δεσμούς με το Δημότυχο, έτσι. Είναι αλήθεια. Και σας εκτιμούμε ακόμη περισσότερο. Ακόμη περισσότερο. Εγώ θα πω λοιπόν ότι συγκλώνησε όχι μόνο εμάς τους γονείς της Ελένης η χθεσινή αγόρευση, η σύγηση, η καταπέλτης της κυρίας της Αγγελέως. Συγκλώνησε όλη την ελληνική κοινωνία. Άμα διαβάσετε και δείτε, και εμείς που λαμβάνουμε ένα σωρό μηνύματα, τι γράφετε για την εισήγηση αυτή που έκανε χθες η κυρία Εισαγγελίος, θα πάθετε σύγκρινο, θα συγκλονιστείτε. Και ειλικρινά, χθες δεν μπορούσα να κοιμηθώ μέχρι πολύ αργά τα ξημερώματα, γιατί συνεχώς διάβαζα όλα αυτά τα μηνύματα. Και εγώ θα πω ένα πράγμα. Κάποιοι έγραψαν συγκεκριμένα ότι αυτούς τους εισαγγελίες, εγώ θα πω και δικαστές, θέλουμε. Ανθρώπους να σέβονται λοιπόν, να τηρούν τους νόμους και τους κώδικες και όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και να είναι και άνθρωποι. Αυτή την ανθρωπιά την αισθανθήκαμε εμείς ως γονείς της Ελένης εχθές και συγκλονιστήκαμε αφάνταστα. Και πιστεύω και σύσσωμη η ελληνική κοινωνία. Ποιο σημείο πιο πολύ σας συγκίνησε? Ποιο σημείο μας συγκίνησε? Με συγκίνησε εμένα προσωπικά όταν είπε ότι εγώ από τότε που ανέλαβε την υπόθεση, αλλά και πιο μπροστά, αισθανόμουν την Ελένη ότι είναι δίπλα μου. Ότι ήταν και είναι συνεχώς δίπλα μου. Και εκείνη την ώρα, όχι μόνο εκείνη την ώρα, πολλές στιγμές δάκρυζα, ίσως ξέσπασα σε λυγμούς. Και με τα μάτια της ψυχής μου, σαν να είδα την Ελένη να κάθεται δίπλα της εκεί στην έδρα. Άλλο τι να αισθανθεί και να πει ένας γονιός που έχει χάσει με τέτοιο αποτρόπαιο τρόπο το παιδί του. Κύριε Τοπαλούδη, πολύ ανθρώπινη μετά ήταν από αυτή την... Σε ό,τι αφορά, ένα λεπτό μόνο, κύριε Παυλόπουλε, ότι ένα λεπτό μόνο, επειδή είπατε ότι προσφέραμε και κάποια λουλούδια τα οποία είχε κόψει η σύζυγός μου από εκεί, από την αυλή, ήθελε να τις τα προσφέρει η ίδια, αλλά δυστυχώς είχε κάποιο ξέσπασμα και υπήρχε ένα πρόβλημα, και πρέπει να πω ότι είναι η μάνα της αδικοχαμένης Ελένης. Και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρξει καμιά άλλη Ελένη και κανένας γονιός να μην βρεθεί στη θέση μας. Σαν μάνα λοιπόν είχε κάποια ξεσπάσματα και οφείλουμε με σεβασμό και προσοχή να στεκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια ηρωίδα μάνα. Θα μου πείτε όμως ότι οι ήρωες είναι όλοι οι γονείς που μεγαλώνουμε έτσι με σεβασμό και αγάπη και αξιοπρέπεια τα παιδιά μας. Η δικαιοσύνη απαλύνει τον πόνο, κύριε Τοπαλούδη? Όχι. Όχι, το λέω αθαρσώς, γιατί αυτή, το έχουν ερωτήσει επανειλημμένα συνάδελφοί σας. Για την απόφαση. Για την απόφαση μιλάω, για την απόφαση. Όχι. Όχι. Ήμασταν μια τετραμελή υπέροχη οικογένεια. Υπέροχη. Υπέροχη οικογένεια και μείναμε τριμελής οικογένεια για όλο το υπόλοιπο της ζωής μας. Και μπορεί να φτάνουμε πλέον στο τέρμα αυτής της δικαστικής διαδικασίας, αλλά δυστυχώς εμείς έχουμε να διανύσουμε έναν ψυχολογικό, βασανιστικό μαραθώνιο πόνου μέχρι που να τερματίσει η ζωή μας, μέχρι που να πεθάνουμε. Η ποινή που θα επιβληθεί στους δύο δεν θα είναι ποινή ισόβια μέχρι το υπόλοιπο της ζωής τους. Όμως για μας έχουν δολοφονήσει την ψυχή μας, τα αισθήματά μας, την ενέργεια που είχαμε μέσα μας. Και δεν θα πληρώσουν για αυτά που έχουν κάνει στην οικογένειά μας. Κύριε Τοπαλούδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, κύριε Τοπαλούδη. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σου, Φανή. Έχει δίκιο ο άνθρωπος αυτός. Τι να...